Πάμε στην Λάρισα από τη Θεσσαλονίκη. Πάμε να βρούμε τον Πάνο Γαρουφαλιά, να δούμε τις δύο λύσεις που συζητούν οι ειδικοί για τη διαχείριση των υδάτων εκεί στο Θεσσαλικό κάμπο. Γεια σου, Πάνο, καλημέρα. Καλή σου μέρα, Πάνο. Καλή σας ημέρα. Νομίζω ότι είμαστε σε κατάσταση διεργασιών το τελευταίο διάστημα. Πριν από μια εβδομάδα, την περασμένη Παρασκευή, είχαν έρθει οι Ολλανδοί εδώ στην Λάρισα. Παρουσίασαν το πρώτο κομμάτι αυτής της έρευνας που κάνουν και όλες τις πρότασεις που τελικά θα συντάξουν. Υπό τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Αβγενάκη, έγινε αυτή η εκδήλωση. Φάνηκε λοιπόν εκεί ότι θα φέρουν προτάσεις, αλλά αυτή την ώρα φαίνονται δύο στον ορίζοντα. Η μία είναι να γίνει ένα τούνελ, να γίνει μία σύραγγα στο Μαυροβούνι, γιατί την νέα λίμνη Κάρλα, αυτή που πλέον έχει απλωθεί, την χωρίζει το Μαυροβούνι από το Αιγαίο. Εκεί λοιπόν να υπάρξει μία σύραγγα ώστε να φεύγουν τα νερά. Και η δεύτερη λύση, ίσως και η πιο εφικτή, αλλά δεν δίνει μόνιμη λύση, είναι να δημιουργηθεί ένα αντιοστάσιο στο Σωτήριο, στο χωριό που πλέον δεν κατοικείται. Το έχουμε δει πολλές φορές. Εκεί λοιπόν να υπάρξει. Ακριβώς. Εκεί λοιπόν να υπάρξει ένα αντιοστάσιο για να μπορέσει να τραβήξει τα νερά. Αλλά κανείς δεν μας λέει, με βάση την κλιματική αλλαγή, ότι τα νερά δεν θα ξανάρθουν. Άρα λοιπόν χρειάζονται προτάσεις. Αύριο ο νέος περιφερειάρχης, ο κύριος Κουρέτας, μαζί με επιστήμονες, έχει μια ανάλογη εκδήλωση στον ίδιο χώρο, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Λάρισας, το οποίο εκεί θα υπάρξουν πλέον προτάσεις. Αλλά το ζήτημα είναι ποιες από αυτές είναι υλοποιήσιμες και μπορούν να γίνουν άμεσα. Γιατί μιλάμε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή 180.000 στρέμματα καλλιεργήσιμα κάτω από το νερό. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάνο. Ελπίζουμε να δοθούν απαντήσεις που πρέπει, να μην ξαναζήσουν εκεί οι άνθρωποι και όλη η Ελλάδα τέτοια φαινόμενα.